Καλησπέρα τα παιδιά, είμαι ο Γκριγζιά της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο λύνω επιτέλους, θέλω να πιστεύω, το πρόβλημα που έχω με το Wi-Fi στο σπίτι μου στο χωριό. Το πρόβλημα που έχω με το Wi-Fi στο σπίτι μου στο χωριό είναι ότι η μία πλευρά του σπιτιού έχει κανονικά κάλυψη, ενώ η άλλη πλευρά του σπιτιού δεν έχει καθόλου. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο έρχεται να το λύσει η συγκεκριμένη συσκευή, το συγκεκριμένο μηχάνημα από την D-Link. Είναι ένα Wi-Fi extender, είναι το μοντέλο DAP1620 με AC1300. Το AC1300 είναι η ταχύτητα την οποία μπορεί το συγκεκριμένο να υποστηρίξει. Εσείς, πριν προχωρήσουμε στο unboxing και στο να τα δούμε όλα, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει φυσικά. Θα δούμε την συσκευή, πώς είναι, θα σας αναφέρω τα χαρακτηριστικά της και επίσης έχω εγκαταστήσει την εφαρμογή στο κινητό μου, την οποία θα δούμε και αυτήν, γιατί μέσω αυτής θα μπορέσουμε να κάνουμε τη ρύθμιση του συγκεκριμένου. Δηλαδή θα δούμε δύο πράγματα, πέρα από τη συσκευή, το πώς μπορεί η εφαρμογή επίσης να λειτουργήσει σε κινητό Huawei, το οποίο, και αν θα λειτουργήσει, το οποίο κινητό δεν έχει Google Services. Άρα λοιπόν, πάμε να τα δούμε όλα. Έχω εδώ πέρα το μαχαιράκι το οποίο χρειάζεται. Αυτό εδώ πέρα, για να καταλάβετε, το έχω αγοράσει κανένα τριμηνό, δίμηνο. Απλά έτυχε να καθυστερήσω πολύ να έρθω στο χωριό και το ανοίγω τώρα. Αυτό λοιπόν από μέσα είναι έτσι όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή. Το βγάζω εγώ από εδώ. Τα χαρτάκια αυτά. Okay. Το αφήνουμε εδώ. Και είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό λοιπόν το μηχάνημα έρχεται με δύο κεραιούλες, οι οποίες είναι σαν αυτάκια, μία δεξιά και μία αριστερά. Πέτα το εκεί. Είναι λοιπόν αυτό. Έρχεται με μπρίζα ευρωπαϊκή. Προφανώς γιατί το συγκεκριμένο το πουλάνε στην Ελλάδα, άρα θα έπρεπε αυτό να μπορεί να λειτουργήσει. Έρχεται επίσης με αυτές εδώ πέρα τις δύο τις κεραιούλες και έρχεται επίσης και με μία θύρα Ethernet. Η συγκεκριμένη θύρα Ethernet είναι Gigabit. Βλέπετε ότι δεν έχει κάποια άλλη θύρα ή υποδοχή ή οτιδήποτε από κάτω. Δείτε το και από το πλάι πώς είναι. Είναι λοιπόν έτσι, είναι διάτριτο για να μπορεί ο αέρας να περνάει και να μην θερμαίνεται. Και από μπροστά, αν σας το δείξω και πάλι, βλέπετε ότι έχει κάποιες ενδείξεις εδώ πέρα, όπως επίσης βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει ένα κουμπάκι. Αυτό το κουμπάκι είναι το WPS. Πάμε λοιπόν να δούμε τα βασικά χαρακτηριστικά. Πριν δούμε όμως τα πάντα μέσα από το tablet, να πω λίγο το εξής που το διάβασα και εγώ για να το θυμηθώ. Το συγκεκριμένο έχει δύο τρόπους σύνδεσης με το modem μας. Καταρχάς δουλεύει με οποιοδήποτε modem, δεν χρειάζεται να περιοριστούμε σε κάποιο modem της D-Link ή σε κάποιο router της D-Link. Μπορούμε να το συνδέσουμε ασύρματα με το modem και αυτό να εκπέμπει μετά καινούριο Wi-Fi δίκτυο με το οποίο θα μπορούμε να κάνουμε χρήση, είτε μπορούμε να συνδέσουμε, εφόσον βολεύει σύμφωνα με το που βρίσκεται η συσκευή μας και που θέλουμε και αυτό να το περάσουμε, εφόσον λοιπόν βολεύει, μπορούμε να το συνδέσουμε με ένα καλώδιο Ethernet στη θύρα εδώ πέρα και αυτό να γίνει extender μεν, αλλά να γίνει extender με ενσύρματη σύνδεση και απλά να επεκτείνει το δίκτυο. Και πριν προχωρήσω στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, να αναφέρω ότι εδώ πέρα από κάτω, δίπλα από τη θύρα Ethernet, έχει και την τρύπα του reset, την οποία μπορούμε να πατήσουμε εφόσον χρειαστεί αυτό να το επαναφέρουμε στις αρχές του ρυθμίσεις. Όπως επίσης το Wi-Fi είναι δίμπαντο, άρα δηλαδή παίζουμε σε συχνότητα 2,4, όπως επίσης και σε 5. Στις συχνότητες εδώ πέρα έχουμε τις εξής διαφοροποιήσεις ως προς τις ταχύτητες και τα βλέπω από μέσα. Η 2,4 πάει μέχρι 400 Mbps, ενώ η 5 πάει μέχρι 867 Mbps. Το συγκεκριμένο ως προς τις διαστάσεις του τα βλέπω από μέσα σε χιλιοστά είναι 105 επί 63,5 επί 50. Και το βάρος του είναι στα 165 γραμμάρια όπως βλέπω εδώ πέρα. Μπορεί να αναβαθμιστεί over the air. Αυτό σίγουρα γίνεται μέσα από την αντίστοιχη εφαρμογή την οποία μπορούμε να εγκαταστήσουμε στη συσκευή μας. Εδώ πέρα επάνω έχει επίσης μία ένδειξη για το σήμα για να μπορούμε να ξέρουμε κατά πόσο στο σημείο το οποίο θέλουμε να τοποθετήσουμε η κάλυψη από το Wi-Fi του modem μας είναι σωστή και είναι καλή και είναι αρκετή για να μπορεί αυτό εδώ πέρα να εκπέμψει και να λειτουργήσει. Ενώ αντίστοιχα ως προς την ασφάλεια έρχεται με WPA, WPA 2. Αυτό το αναφέρω γιατί στις καινούργιες συσκευές της Apple, εφόσον ο δρομολογητής μας, το router μας ή το modem μας δεν έχει WPA 3,
εμφανίζουν ένα μήνυμα το οποίο μας δείχνει ότι το δίκτυο στο οποίο συνδέεστε δεν είναι ασφαλές και μας παροτρύνει να συνδεθούμε με κάποιο άλλο. Αυτό το λέω για κάποιους οι οποίοι μπορεί να τρομάζουν ή μπορεί να φοβούνται ή μπορεί να αγχώνονται για αυτό που βλέπουν στην οθόνη τους. Ο συγκεκριμένος αναμεταδότης επίσης έχει λειτουργήσει, έχει φτιαχτεί βασικά με τέτοιο τρόπο από την D-Link, ούτως ώστε να μπορεί να συμμετέχει σε δίκτυο MES το οποίο δημιουργούμε εφόσον συνδέσουμε και άλλες τέτοιες συσκευές. Φαντάζομαι, δεν το έχω ψάξει για να μπορέσω να σου το απαντήσω ακριβώς, μπορεί να λειτουργήσει με οποιαδήποτε συσκευή της D-Link η οποία υποστηρίζει το MES δίκτυο. Δεν θα σας αναλύσω αυτή τη στιγμή τι είναι το MES δίκτυο, ωστόσο απλά είναι μια πληροφορία την οποία θέλω να τη γνωρίζετε. Πάμε να το περάσουμε κατευθείαν στον τοίχο, πάμε να ανοίξουμε και την εφαρμογή για να μπορέσουμε το συγκεκριμένο να το λειτουργήσουμε, να το δουλέψουμε και για να μπορέσω και εγώ να δω όλες τις λεπτομέρειες τις οποίες θέλω. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα, έχω ήδη περάσει το ρουτεράκι αυτό στην πρίζα, σας το δείχνω αυτή τη στιγμή πώς φαίνεται. Αυτό εδώ πέρα υπολογίστε πως τη στιγμή που το έβαλα στην πρίζα, το λαμπάκι το οποίο βλέπετε αυτή τη στιγμή να αναβοσβήνει ήταν σταθερά αναμένο κόκκινο. Τώρα λοιπόν αυτό είναι πορτοκαλί και αναβοσβήνει. Άρα λοιπόν πάμε να κάνουμε τη ρύθμιση μέσα από την εφαρμογή. Ανοίγω λοιπόν εγώ εδώ πέρα την εφαρμογή όπως μπορείτε να δείτε. Βλέπετε ότι λέει κάνει εντοπισμό της συσκευής. Ωστόσο, δεν θα μπορέσει να την εντοπίσει τη συγκεκριμένη, άρα επιλέγουμε να κάνουμε εγκατάσταση καινούργιας συσκευής και μας λέει να κάνουμε ανάγνωση του QR code το οποίο υπάρχει στην συσκευή. Εγώ εδώ πέρα θα επιλέξω να συνεχίσω χωρίς να κάνω ανάγνωση του QR. Επιλέγω ότι θέλω να κάνω σύνδεση ενός extender. Επιλέγω λοιπόν το μοντέλο του extender, πατάω next και εδώ πέρα με ρωτάει: θέλετε να το συνδέσετε με κάποιο MES δίκτυο το οποίο είναι ήδη εγκατεστημένο στο χώρο σας? Επιλέγω όχι, γιατί δεν υπάρχει. Και εδώ πέρα μας δείχνει τη δυνατότητα που έχουμε είτε να κάνουμε extender ασύρματα είτε να κάνουμε extender ενσύρματα. Εγώ λοιπόν επειδή θα κάνω τη σύνδεση ασύρματα επιλέγω το συγκεκριμένο, μας συστήνει να το τοποθετήσουμε εκεί πέρα που θέλουμε να έχουμε ασύρματη κάλυψη. Προχωράμε, μας λέει να βάλουμε τη συσκευή στην πρίζα. Εδώ πέρα λοιπόν μας λέει ότι είναι έτοιμο για ρύθμιση και μας λέει πως όταν το λαμπάκι κατάστασης αναβοσβήνει πορτοκαλί, ό,τι κάνει δηλαδή αυτή τη στιγμή σε μένα, να επιλέξουμε το επόμενο. Και μας λέει, άρα λοιπόν πρέπει να συνδεθούμε στα στοιχεία του extender για να μπορέσουμε αυτόν να τον περάσουμε μέσα στην εφαρμογή και να το ρυθμίσουμε. Έχω συνδεθεί λοιπόν εγώ εδώ πέρα στο δίκτυο που εκπέμπει η συσκευή, πατάω το επόμενο. Τώρα κάνει εδώ πέρα αναζήτηση τη συσκευή για να μπορέσει τη συγκεκριμένη να τη ρυθμίσει μέσα από την εφαρμογή. Έχει εντοπίσει τη συσκευή και τώρα κάνει αναζήτηση των δικτύων στο οποίο θα συνδεθούμε, το Wi-Fi δίκτυο δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε την επέκταση. Εγώ λοιπόν εδώ πέρα έχω κάνει τη ρύθμιση, έχω καταχωρήσει τους κωδικούς οι οποίοι χρειάζονται. Μόλις λοιπόν ολοκληρώνει τις διαδικασίες και αποθηκεύει όλες τις ρυθμίσεις μέσα στην συσκευή, το βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη τι ακριβώς δείχνει. Δείχνει ότι θα πρέπει η λιχνία στη συσκευή να είναι σταθερά αναμένο πράσινο. Εφόσον λοιπόν αυτό ανάψει και το βλέπετε και εδώ πέρα, η λιχνία έχει όντως ανάψει σταθερά πράσινη. Πατάμε στην οθόνη του κινητού το Next. Και εφόσον λοιπόν έχω συνδεθεί στο Wi-Fi το οποίο εκπέμπει ο Extender, επανέρχομαι στην εφαρμογή, πατάω το Next και συνδέεται με τη συσκευή. Συγχαρητήρια, το δίκτυό σας πλέον είναι ρυθμισμένο και όλες οι υπόλοιπες συσκευές σας μπορούν να συνδεθούν σε αυτό το Wi-Fi δίκτυο. Ολοκλήρωση και είμαστε έτοιμοι. Εδώ πέρα λοιπόν μας δείχνει την συσκευή, μας δείχνει την ονομασία, μας δείχνει ότι το δίκτυο είναι συνδεδεμένο και λειτουργεί κανονικά, μας δείχνει ότι εκπέμπεται ένα δίκτυο και ότι αυτή τη στιγμή επίσης είναι συνδεδεμένη μόνο μία συσκευή. Αυτό λοιπόν ήταν το Wi-Fi Extender της D-Link, το DAP1620. Επίσης μέσα στη συσκευή, στη συσκευασία έχει αυτό εδώ πέρα το φυλάδιο, το οποίο μας δείχνει εδώ πέρα κάτω κάποιες λεπτομέρειες. Γιατί στη συσκευή επάνω, όταν τη συνδέσουμε στο Wi-Fi δίκτυο, στην ένταση του σήματος έχει τρεις λιχνίες, οι οποίες ανάβουν αναλόγως του πόσο καλή είναι η κάλυψη του Wi-Fi. Αυτές οι λιχνίες μπορούν να είναι και οι τρεις αναμένες πράσινες ή μπορεί να είναι λιγότερες, δηλαδή μπορέσουμε να έχουμε μία αναμένη, ενώ αντίστοιχα, αν δεν είναι καλή η κάλυψη του δικτύου Wi-Fi, ανάβει μόνο η μία, η οποία είναι πορτοκαλί. Σε αυτή την έδειξη και σύμφωνα με αυτό το φυλάδιο που βλέπουμε επίσης εδώ πέρα, μπορούμε να δούμε εδώ ότι μας δείχνει πως σε αυτή την περίπτωση δεν είναι καθόλου καλή η σύνδεση του Wi-Fi, άρα θα χρειαστεί σύμφωνα με αυτό να το τοποθετήσουμε σε κάποιο άλλο σημείο μέσα στο χώρο μας. Αυτό λάβετε το υπόψη σας. Εμένα γενικότερα ελπίζω να μου φανεί πάρα πολύ χρήσιμη η συγκεκριμένη συσκευή. Στο σημείο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή η γραμμή σταθερή δεν έχει πολύ μεγάλη ταχύτητα, δηλαδή έχει μια απλή 24 η οποία συγχρονίζει γύρω στα 14, άρα δεν μπορώ να καταλάβω εάν έχω κάποια πολύ μεγάλη απόκληση σε σχέση με το Wi-Fi το οποίο αποδίδει το modem, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω
αν ας πούμε από τα 100 μου δίνει τα 50 ή οτιδήποτε, 14 έπαιρνα και από το μόντεμ απευθείας, 14 παίρνω και από αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό το οποίο εγώ ήθελα ήταν να μου καλύψει τα κενά σημεία στα οποία δεν υπήρχε καθόλου Wi-Fi σύνδεση. Εσείς ό,τι θέλετε μπορείτε να με ρωτήσετε στα σχόλια, μπορείτε να το γράψετε. Όσο ξέρω και όσο μπορώ να σας απαντήσω, θα σας απαντήσω μέσα από την εφαρμογή η οποία είδαμε ότι σε συσκευή της Huawei χωρίς Google Services λειτουργεί κανονικά. Μέσα λοιπόν από αυτή την εφαρμογή μπορούμε να δούμε την ονομασία του δικτύου, μπορούμε να αλλάξουμε την ονομασία του δικτύου, να αλλάξουμε τον κωδικό, μπορούμε να δούμε τις συσκευές οι οποίες έχουν συνδεθεί, όπως επίσης να αλλάξουμε όνομα στις συσκευές αυτές. Γιατί μπορεί εμείς να θέλουμε να τις αναφέρουμε σαν κινητό 1, κινητό 2, tablet 1, tablet 2. Αντίστοιχα, μπορούμε μέσα από την εφαρμογή να επιλέξουμε να κάνουμε update στην συσκευή του extender, όπως επίσης μπορούμε να τρέξουμε ξανά τον wizard και αντί να συνδέουμε τη συσκευή μέσω Wi-Fi, να το αλλάξουμε ότι θέλουμε να τη συνδέουμε με καλώδιο Ethernet. Όλα αυτά τα κάνετε μέσα από εκεί. Είμαι ο Γκριγζιά της καρδιάς σας. Αυτό ήταν το unboxing. Αυτή ήταν η κάλυψη της ανάγκης μου η οποία υπήρχε εδώ πέρα. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε, να περνάτε καλά. Σας χαιρετώ, καλή συνέχεια, γεια σας!